Κότς, οδεύουμε προς το κλείσιμο της προετοιμασίας εδώ στη Γιαγκόντινα της Σερβίας. Θέλω να μου πεις πώς κύλησαν τα πράγματα μέχρι τώρα και αν είσαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω, Μπάμπη, το θετικό είναι ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και όρεξη για δουλειά. Και δεν το λέμε για να το λέμε, για να το ακούει ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη, αυτά είναι αυτονόητα. Υπάρχουν παιδιά με φιλοδοξία, με κίνητρο, με ενθουσιασμό και νομίζω ότι είναι αθλητές οι οποίοι θέλουν και προσπαθούν όλοι να παίξουν ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία ξέρουμε ότι θα τα έχουν. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Θεωρώ ότι βήμα-βήμα προχωράμε και ήδη έχουμε φτάσει την πέμπτη εβδομάδα της προετοιμασίας μας. Είναι μια εβδομάδα η οποία θα κορυφώσουμε την έντασή μας και το θετικό είναι ότι λείπουν τα προβλήματα των τραυματισμών. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, μόνο κάτι ψηλοπιασήματα και που είναι λογικό μέσα από τις έντονες προπονήσεις. Όλα πάνε κατευχήν και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουν υποθεί πολλά για τις συνθήκες εδώ. Φαντάζομαι είναι ιδανικές για να κάνεις τη δουλειά σου. Νομίζω πραγματικά το βιώνουμε όλοι μας και αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους εδώ της Γιαγκόντινα και για τη φιλοξενία αλλά και για αυτό το υπέροχο πράγμα εδώ που παρουσιάζουν. Μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα με ένα καταπληκτικό γήπεδο, με δύο βοηθητικά, με αίθουσες, με πισίνες, υδρομασάζ. Νομίζω έχουμε όλες τις ανέσεις να δουλέψουμε πολύ καλά και τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους για ό,τι κάνουν για μας. Πραγματικά είναι πολύ καλές συνθήκες και χαίρεσαι να δουλεύεις και μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε και άλλες 10 μέρες εδώ. Είναι πολύ καλά τα πράγματα και για μας είναι ευχής έργων αυτό που γίνεται. Με δεδομένο ότι η ομάδα θα ενισχυθεί και με παίκτες οι οποίοι θα βρεθούν στην Κατερίνη όταν επιστρέψουμε με το καλό, θέλω να μου πεις έτσι τι βλέπεις εσύ για την ομάδα που χτίζετε. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή κάναμε και αρκετά φιλικά παιχνίδια ή έχουμε παίξει 6 ως τώρα. Νομίζω για να αξιολογήσουμε τα παιδιά, ξέρουμε σε ποιες θέσεις θέλαμε να ενισχυθούμε. Ήδη κλείσαμε συμφωνίες με 5-6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανακοινωθούν όταν κατέβουμε κάτω. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά, οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί και καλοί παίκτες, να έρθουν να δέσουν με το σύνολο, να γίνουν μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Μετά το αυριανό φιλικό, επιστροφή στην Κατερίνη και το πρώτο εντός έδρας, μπορούμε να πούμε, στο Αλφαδάκ φιλικό με την ομάδα του Πόνου Λάρισας. Αυτό ακόμα να μην το πούμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει και στη Λάρισα, γιατί έχουμε ήδη άλλα δύο κλεισμένα μέσα Τετάρτη, Κυριακή με ΠΑΟΚ Β και Αλμοπού Αρεδές, οπότε μπορεί να κάνουμε ένα εκτός έδρας για να έχουμε αύριο. Θα το δούμε αυτό αύριο. Αλλά θεωρώ ότι ναι, ξεκινάμε με τεστ με ομάδες της κατηγορίας από εδώ και πέρα και νομίζω ότι θα είμαστε όσο το δυνατόν έτοιμοι από πλευράς τακτικού κομματιού και τρεξιμάτων. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο πιο γρήγορα σε ετοιμότητα τα καινούργια τα παιδιά που θα μας περιμένουν στην Κατερίνη για να είμαστε, όπως είπα, έτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πολύ.